Έλα, όσο στις κληρώσεις είναι στο χώρο της κληρώσης ο Καγκάτσης και εγώ στούντιο, μη φοβάσαι τίποτα. Γιατί, το τρίκαλο μια χαρομάδα είναι. Αυτό σου λέω, όσο είναι ο Καγκάτσης εκεί και εγώ στούντιο, μη φοβάσαι. Άμα λείψει κανένας. Αυτό που έγινε με την Έστερ σου. Ήταν, ναι. Δεν ήταν κακή κλήρωση. Δεν ήταν κακή κλήρωση. Η Έστερ θα σηκώσει τον Europa League. Εντάξει. Ναι. Μπράβο της. Αλλά όχι, ήταν και ο Μαδάρα τότε. Με μισή φάση έβαλε 3 γκολ. Μην τρελαινόμαστε κιόλας. Δεν έκανε άλλη φάση. Η ομάδα της Έστερ σου. Από τότε ότι μπαίνει μέσα έγραφε. Τέλος πάντων. Τι γίνεται, Δημήτρη μου. Πήρες διπλό. Ξεσάλωσες. Το θέμα της ημέρας έχει να κάνει με την κλήρωση κυπέλου. Μπορεί κάποιοι φίλοι τώρα να συντονίστηκαν. Mm. Πραγματοποιήθηκε κλήρωση κυπέλου για τη φάση των 16. Mm. Δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ. Θα παίξει με την ομάδα της Football League με τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα είναι μια σοβαρή ομάδα. Βεβαίως. Οργανωμένη, δίνει τη μάχη της. Κάθε χρόνο παλεύει να ανέβει. Θα τα καταφέρει κάποτε και μακάρι να τα καταφέρει. Δεν τρώει γκολ τίποτα. Πολύ σφιχτή ομάδα. Πέρυσι πήρε ξεκούραστο χ από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Στο κύπελο. Δύο φορές νομίζω και υπάρχει. Φάση δεν έκανε ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι. Mm. Και θα πάει 20 Δεκεμβρίου, τώρα ή 19, 20, 21, θα πάει στα Τρίκαλα. Είναι πολύ καλή περίπτωση να ξεκινήσουμε διακοπή του Χριστουγέννου, νομίζω. Ναι. Να πάμε μια Τρίκαλα και μετά να πάμε εκεί στη. Πώς λέγεται εκείνη η λίμνη στην Καρδίτσα, ναι. Πλαστήρα. Να πάμε μια λίμνη πλαστήρα μετά. Ψήνεσαι. Το μυαλό σου, εσύ είναι. Στις διακοπές, 100% μετά από αυτά που έχουμε τραβήξει. Ναι, ναι. Υποφέρεις. Υποφέρω, ναι. Η κλήρωση του κυπέλου. Πλατανιάς Ολυμπιακός. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα. Λαμία Παναθηναϊκός. Πανετολικός ΑΕΚ. Κάποιος τρολάρει τον Πλατανιά στο μεταξύ. Τρίκαλα ΠΑΟΚ. Mm. Πανιόνιος Όφη. Και ΑΕΛ Ξάνθη. Αυτή είναι η κλήρωση για τους 16. Παιχνίδια γίνονται, είπαμε. 19, 20, 21 Δεκεμβρίου, 9, 10, 11 Ιανουαρίου, άρα εκεί γύρω στις 20 Δεκεμβρίου Τρίκαλα ΠΑΟΚ και εκεί γύρω στις 10 Ιανουαρίου ΠΑΟΚ Τρίκαλα και η επόμενη κλήρωση για τη φάση των 8, εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ, 15 Ιανουαρίου και όποιος άλλος περάσει. Εδώ υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί, δεν μπορούσαν να πέσουν ομάδες οι ισχυρές, οι πρώτες των προηγούμενων ομίλων, δεν μπορούσαν να πέσουν με τους αντιπάλους που είχαν και στον όμιλο. Από την επόμενη φάση δεν υπάρχει περιορισμός. Όλοι παίζουν με όλους. Η Λαμία έπεσε με την ΑΕΚ πάλι. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι, στην αρχή με την ΑΕΚ έπεσε. Στην κλήρωση και άλλαξε. Ναι, γιατί... Επειδή συμμετείχαν μαζί στον όμιλο. Ναι. Και πάει η ΑΕΚ τώρα στο Χάβο. Δύσκολα. Δύσκολα. Ο Χάβος είναι καλός. Και αυτό που έγινε χθες. Όπου αποδείχτηκε για ακόμη μία φορά ότι το να είσαι τερματοφύλακας είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είδες τι κάνει ο Παπαδόπουλος. Με τον διαιτητή. Που αγκάλιασε τον διαιτητή στον γκολ. Πρέπει να μπερδεύτηκε. Δηλαδή πραγματικά ρε φίλε, πόσο μοντέλο μπορεί να είσαι δηλαδή, για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πάμε ο οποίος να... Παπαδόπουλος αποβλήθηκε, εντάξει. Ναι. Θα είναι πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα. Είναι πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα γιατί ολοκληρώνεται την Κυριακή με το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Με το πρώτο παιχνίδι όπου η Τούμπα θα φιλοξενήσει κόσμο σε αγώνα πρωταθλήματος για φέτος. Και μάλιστα σε πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι και πάρα πολλούς μήνες συζητάμε για αυτό το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ήρθε αυτή η εβδομάδα για να το ζήσουμε. Μέσα από την εκπομπή θα δώσουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 5 τυχεροί στις 2 θα εξασφαλίσουν από σήμερα την είσοδο στην Τούμπα. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Είναι εισιτήρια τα οποία έχει η εκπομπή και τα δίνει στους φίλους οι οποίοι ανυπομονούν να βρεθούν στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής. Να ακούσουμε χορηγόρας και να επιστρέψουμε. Χορηγόρας μία. Επαναλαμβάνω, έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός για 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός την Κυριακή το βράδυ στην Τούμπα. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο αποστολή στο 545-26. 5 από εσάς από σήμερα Δευτέρα νωρίς θα εξασφαλίσουν την είσοδο στην Τούμπα για την οποία από ό,τι φαίνεται θα γίνει μάχη.
διαδικτυακά αρχικά, την Τετάρτη από τα εκδοτήρια. Και προφανώς μιλάμε για παιχνίδι το οποίο θα είναι κατάμεστο στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Καλή εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε, μια και προηγήθηκαν νίκες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλι. Το βόλι κύριε 3-2. Το βλέπα, βόλι, ναι, το βλέπα, το είχα στο ίντερνετ. Στο handball και τα λοιπά, τα λοιπά. Μόνο το γυναικείο ποδόσφαιρο έχασε από τον Άρη. Πώς έγινε αυτό? Έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. ΠΑΟΚάρης 0-1 στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Τι γίνεται, είχαμε όλες μαζί περίοδο, ξέρω κάτι τέτοιο. Δεν έπαιζε καμία. Μπάλα είναι, φίλε. Γίνονται και εκπλήξεις. Γίνονται και εκπλήξεις. Έχουμε και εκπλήξεις. Τι κάνουμε. Δεν πειράζει. Ας συγχωρήσουμε τα κορίτσια μας, τα οποία προφανώς και έχουν κάνει τα μέγιστα όλα αυτά τα χρόνια. Απλά ας προβληματιστούν οι ίδιες. Στο ποδόσφαιρο. Έγινε τι έγινε στην Ξάνθη και αμέσως με το τέλος του παιχνιδιού το βάρος και το ενδιαφέρον έπεσε στους τραυματίες. Έχουν μαζευτεί αρκετοί αυτές τις ημέρες. Πλέον είναι πιο ξεκάθαρη η κατάσταση από χθες το βράδυ, όπως ενημερώσαμε. Με τον Ελ Καντουρί να έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Φάνηκε. Πού φάνηκε, ρε εσύ? Φάνηκε. Τι φάνηκε? Από το μορφασμό του, δεν φάνηκε, ρε. Υπερέκταση του ποδιού έκανε. Και ναι, έπαθε ζημιά, λέει, τρίτου βαθμού. Ναι. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν ήταν ούτε χτύπημα, ούτε. Γιατί θλάση δεν είναι χτύπημα. Μπορείς να πάθεις από χτύπημα. Εντάξει, μπορείς, φίλε, αλλά δεν είναι. Θλάση. Αν θυμάσαι τι είχε πάθει ο Κοντρέρα στην Αγγλία. Από το χτύπημα στο Ντεφόρ. Εδώ τώρα είναι η μπάλα στο ένα μέτρο ψηλά και κάνει το πόδι, το σηκώνει ψηλά για να την κατεβάσει και παθαίνει θλάση. Όχι το σηκωμένο, το κάτω έπαθε θλάση. Ότι το πάνω, το κάτω. Πολύ μεγάλη ζημιά για τον Μαροκινό και όλες αυτές οι κακίες για τον παίχτη, το ότι χτύπησε και ευτυχώς, δηλαδή πραγματικά είναι ντροπή. Είναι καλός παίκτης ο Ελ Καντουρί, παιδιά. Είναι ντροπή. Μπορεί είναι... να μην, ναι, να μην θα χρειαστεί ο Ελ Καντουρί. Το στοίχημα το κλειδώσαμε, οκ, okay, αλλά από εκεί και πέρα, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν να γράφονται σχόλια θετικά επειδή χτύπησε ο παίχτης και θα μπουν στη θέση του κάποιοι άλλοι και θα είναι ο ΠΑΟ καλύτερος. Και άμα αρχίζουν και πέφτουν όλοι τώρα, τι γίνεται? Και δεν έχεις μετά. Ναι. Αυτά τα βρίσκεις μπροστά σου όταν προκαλείς την τύχη σου. Γιατί ήδη αρχίσαν και πέφτουνε. Από τα ευτυχώς και μετά αρχίσαν και πέφτουνε. Ο ένας τον άλλον. Ο Βιερίνη είναι μια ειδική περίπτωση. Έχει την πιο ελαφριά θλάση, το πούμε έτσι. Αλλά είναι στο δικέφαλο. Ο Βιερίνη χτύπησε το Σάββατο. 8 με 10 μέρες. Η 8η μέρα είναι η άλλη Κυριακή. Ναι. Είναι η 9η. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ο Βιερίνια δεν θα παίξει τον Παναθηναϊκό. Κρατάει μια επιφύλαξη. Βιερίνια... αν είναι διάταση, θα παίξει. Αν είναι όντως θλάση πρώτου βαθμού, δεν θα παίξει. Ο Βιερίνια είναι δεδομένο και το ξέρουμε ότι θα κάνει τα πάντα για να παίξει. Θα δώσει μάχη. Τώρα είναι πολύ σύνθερο το θέμα. Μπορεί να λέει ο ίδιος δεν πειράζει και να πάθω κάτι και να χάσω τα επόμενα. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Έχει και τη διακοπή μετά. Ναι. Αλλά πιστεύουμε πραγματικά ότι θα φτάσει Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί και δεν θα ξέρουμε. Και θα είναι αμφίβολος. Θα το παλέψει όσο δεν πάει. Ο Βιερίνια, που γι' αυτό είναι αρχηγός του ΠΑΟΚ, για να βλέπουν και οι υπόλοιποι. Και γι' αυτό φαγωθήκαμε να έρθει το καλοκαίρι. Ναι, πώς αντίθεση με κάποιους άλλους. Το παλεύεις και πώς κάνεις την αυτοθυσία για να παίξεις. Ναι. Έτσι. Γιατί αυτό είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για κάθε αρχηγό ομάδας. Θα το παλέψει. Τώρα, αν πρέπει να ρισκάρει ή όχι, αυτό είναι, επαναλαμβάνω, σύνθετο θέμα. Γιατί η θλάση δεν είναι. Ορίστε, ο άλλος έπαθε θλάση τρίτου βαθμού. Τρίτου βαθμού θλάση, δεν γίνονται. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει μια υπευθυνότητα, κάποιοι αναλαμβάνουν ευθύνες και δεν κάνει ο κάθε παίκτης αυτό που θέλει. Άλλοι παίρνουν αποφάσεις. Αλλά θα μέχρι Κυριακή θα ασχολούμαστε με τον Βιερίνια και αυτό είναι θεμητό. Τώρα, έχει μεσοβδόμαδα και ευρωπαϊκά παιχνίδια στο μπάτσκετ και στο βόλι. Δευτέρα σήμερα είναι, πιο πολύ με ποδόσφαιρο ασχολούμαστε. Ξεκινήσαμε με κλήρωση κυπέλου. Ξεκινάμε με εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. FM γράφεται και ενώ αφήνετε, ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, αποστολή στο 4526. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Την καλημέρα σε όλους τους φίλους. Ένα διάλειμμα για να έρθουμε λίγο στα ίσα μας, για να μιλήσουμε για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
Αργότερα θα έχουμε και γραμμές. Πάμε γρήγορα στο πρώτο διάλειμμα. Έλα, πάμε. Επιστρέφουμε, έχουμε ξεφύγει λίγο, λίγο τα διαλύματα, λίγο το πρόγραμμα. Όλο αυτό έγινε γιατί είχαμε σύνδεση με Αθήνα, με τα γραφεία της ΕΠΟ. Στην αρχή ακούσαμε ζωντανά την κλήρωση του κυπέλλου. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά. Το ζευγάρι είναι Τρίκαλα ΠΑΟΚ. 19-20-21 Δεκεμβρίου στα Τρίκαλα. 9-10 ή 11 Ιανουαρίου στην Τούμπα. Οι αγώνες για τη φάση των 16. Σε μία ώρα περίπου από τώρα θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26. Κανονικές κληρώσεις. Κανονικές κληρώσεις, εννοείται. Σωστή και τυπική. Δεν θα έρθει ο εισαγγελέας να μας ελέγξει και θα τα βρει όλα. Για τις κληρώσεις εδώ των εισιτηρίων, ξέρουμε καλά ότι ο κόσμος ήδη ψάχνεται τι θα κάνει, πώς θα πάει, τι θα γίνει. Προς το παρόν τα εκδοτήρια κλειστά είναι. Από Τετάρτη και μετά διαδικτυακά γίνεται προς το παρόν η δουλειά. Βλέπουμε γρήγορα γρήγορα να τελειώνουν τα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το ντέρμπι. Ντέρμπι είναι. Σύλλογος μεγάλος. Εννοείται είναι ντέρμπι, ρε φίλε. Ήρθε εδώ και σου βάλε 3 στα play-off. Με τον Μπίσπα. Με τον Χατζηγιοβάνι. Ναι. Χθες δεν βλεπόταν βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς. Το είδα το παιχνίδι. Μια μισή φάση σε 90 λεπτά. Θα επιστρέψουν όμως οι ποδοσφαιριστές. Ναι, δεν είχαν Κουρμπέλι, δεν είχαν. Ποιο να δω το Μολέδο. Διαφάνες Μολέδο. Και ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα. Θα είναι η εβδομάδα δύσκολη. Με αμφίβολους, με τραυματίες, με παίκτες μπορούν, δεν μπορούν. Θα δει τον Μπρίγιοβιτς, θα δει τον Νετζάλ Μακάμπος. Μάχη του Βιερίνια. Θα δούμε. Το πρόβλημα το χοντρούν στα αριστερό μπακ. Ο Λεβέκ. Ναι. 3 μήνες έξω ο Λεβέκ. 3 μήνες μόνο. Προλαβαίνει. 2 μήνες ο Ελκαντουρί. Στην Ξάνθη λοιπόν έγιναν οι αλλαγές που λέγαμε και την Παρασκευή, όπως φάνηκαν από τις προπονήσεις, από τις πληροφορίες, τις έκανε ο Λουτσέσκου. Άλλαξε τερματοφύλακα. Δύσκολη απόφαση. Δεν απλά τα πράγματα. Και χαμηλά την μπάλα. Δεν είναι μόνο αγωνιστικοί λόγοι. Απλά είναι μερικά πράγματα που αφορούν το ίδιο το παιδί και δεν είναι να λες πολλά. Στο τέρμα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πολύ ύποπτα για κάθε τερματοφύλακα. Ούτε απαξίω. Ύποπτα, ρε φίλε, ύποπτο να γίνει στραβή και να σου πάει μετά όλο στραβά. Χαμηλά την μπάλα, ούτε απαξίωσε στο Ρέι, φυσικά. Εννοείται. Είναι πολύ καλός goalkeeper. Και νιώθεις μια σιγουριά. Οκ, δεν έχει κάνει πολλές επεμβάσεις, αλλά νιώθεις μια σιγουριά. Δεν τον πήγε κιόλας, ρε φίλε. Πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο είναι να σε πάει λίγο. Στην πρώτη χρονιά στην Ευρώπη, δηλαδή να τα λέμε όλα. Ούτε ενθουσιασμό για τον Πασχαλάκη. Έχει κάποια καλά στοιχεία. Έχει δρόμο μπροστά. Αλλά είναι και ένας goalkeeper που θέλει να κάνει και το κάτι παραπάνω, μια κίνηση να το κάνει πιο θεαματικό. Ήρεμα είναι πολύ δύσκολη θέση. Και πήρε μια πολύ σοβαρή και δύσκολη απόφαση ο Λουτσέσκου. Γιατί rotation δεν μπορεί να κάνει. Τι θα γίνει, παίζει κάθε εβδομάδα άλλος. Τώρα ξεκινάει προφανώς η πορεία του Πασχαλάκη, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ αποφασίζει ότι, αφού τον είδαν, αξίζει να κερδίσει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αφού τον έκλειναν και τα ζήγησαν, ο Πασχαλάκης είχε ένα χρόνο, τελείωσε το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Θα μπορούσε να απογράψει όπου θέλει το Γενάρη. Ναι, έπρεπε να έχει μια σιγουριά από την ώρα που ο ΠΑΟΚ θα βασιστεί επάνω του. 3 χρόνια συμβόλαιο στον Πασχαλάκη. Στην άμυνα δεν έγιναν αλλαγές. Από εδώ και πέρα προφανώς θα σταματήσει όποια μουρμούρα γιατί παίζει αριστερά ο Βιερίνια. Καταλάβαμε όλοι την Παρασκευή γιατί παίζει αριστερά ο Βιερίνια. Εγώ μετά τη δήλωση Λέοβατς περιμένω να διαβάσω ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι προπονείται με τη Β' ομάδα. Τη δήλωση Λέοβατς ότι είπε ψέματα ο προπονητής. Ναι, περιμένω. Τα μέσα ενημέρωση κατηγόρησε πάλι και αυτός. Τα μέσα ενημέρωση δεν είπε τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Είπε ότι τα μέσα ενημέρωση γράφουν ό,τι θέλουν. Το εύκολο βήμα, ρε φίλε. Τι να πει για τον προπονητή, για τη διοίκηση, για το οτιδήποτε άλλο. Περιμένω λοιπόν να προπονηθεί με τη Β' ομάδα. Ο Δημητράκης Κωνσταντίνης. Επειδή κατηγόρησε τα μέσα. Όχι. Και είπε ψέματα τα οποία. Μα δεν κατηγόρησε τα μέσα. Τα μέσα μεταφέραν δήλωση του προπονητή. Αλλά εμέσως κατηγορεί τον προπονητή. Το τα μέσα ενημέρωση ότι είναι ο εύκολος στόχος. Εντάξει, είναι γεγονός αυτό. Δεν τίθεται θέμα. Ποιον θα κατηγορήσουν. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ κατηγορεί τα μέσα. Γιατί ο Γιώργος Αβίδης είναι η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ο αναντικατάστατος και ο παίκτης χωρίς ανταγωνισμό.
είπε ότι θέλει να πάει να παίξει περισσότερο. Δηλαδή τα ψέματα είναι. Περισσεύουν. Εντάξει, τέλος πάντων τώρα. Εγώ περιμένω την ανακοίνωση της ΠΑΟΚ σήμερα για να μου δείξει ότι αλλάζει ρότα και ότι πλέον κανείς δεν έχει τη φανέλα στο σπίτι και ότι θα ματώνει κάποιος για να παίζει στον ΠΑΟΚ και ότι όποιος λέει ψέματα στον ΠΑΟΚ θα φεύγει. Περιμένω την ανακοίνωση της ΠΑΟΚ να γράψει ότι ο Λέοβατς θα προπονείται με τη Β' ομάδα μέχρι να τελειώσει, μέχρι να λυθεί η συνεργασία του. Αφού θέλει να τον παραχωρήσει, θέλει να μήπως και κερδίσει κάτι. Τι να κερδίσει, ρε. Μπορεί να κερδίσει κανένα 500. Ωραία, και, δηλαδή είμαι εγώ, κάνω προπόνηση με τον ΠΑΟΚ σήμερα. Πηγαίνω στην προπόνηση και έχω έναν που ξέρω ότι λάκησε. Θα θέλω να τον βαρέσω. Αν είμαι ΠΑΟΚ. Εγώ θα θέλω να τον βαρέσω. Αν λάκησε. Και αν βγει και να πει ψέματα μετά στο καπάκι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Όχι, όχι. Το ότι λάκησε και το παραδέχθηκε έχει και μια ενέργεια. Μαζί σου. Έτσι το είδα και εγώ στην αρχή. Ναι. Όταν βγαίνει και λες ψέματα μετά όμως. Άντε, τα λέμε. Θέλει να προφυλαχθεί, θέλει να παίξει λίγο άνετα. Κόντρα στην ομάδα που πληρώνει. Να μην ξεφτυλιστεί. Σόπα, ρε. Κόντρα στα μέσα, ρε, σου είπα. Ας τα πει παρασκηνιακά στους μάνατζερ του και στους ομάδες που μιλάει. Εγώ δεν τον θέλω να τον βλέπω στην προπόνηση όταν προπονούμε με τον ΠΑΟΚ. Βλέπω έναν που λάκησε. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλε. Έχουμε γίνει το χαμόγελο του παιδιού. Όχι, φίλε. Δεν γουστάρεις να παίξεις τον ΠΑΟΚ, θα προπονήσεις και με τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ απλό το πράγμα. Γιατί τα κάνουμε σύνθετα ώρες-ώρες. Ο Δημητρέας Κωνσταντινίδης, επαναλαμβάνω, ανέβασε ένα post όταν τον αφήσαν εκτός κυπέλου, κακός, και κάνει 2 μήνες προπόνηση με τη Β' ομάδα. Καλός, λέω εγώ. Ναι, αλλά άμα έχεις σκληρό πρόσωπο μόνο στο Δημητράκη, κάπου με βάζεις υποψίες. Θα έχεις σκληρό πρόσωπο και στο Λέοβατς, και στον Χ και στον Ψ. Πώς θα γίνει τώρα. Για το μάτς του Σαββάτου, Τσίμιρο Τκάνιας στα αμυντικά χαφ, τριάδα Ελκαντουρί, Λιμιός Πέλκα στα άκρα και στην κορυφή ο Κουλούρης. Γρήγορα γρήγορα χτύπησε ο Ελκαντουρί, είπαμε μεγάλη ζημιά, 2 μήνες έξω, πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, χάνει μία λύση στο κέντρο. Ναι, δεν πήγαινε τόσο καλά, ναι, δεν είχε ουσία τόσο μεγάλη στο παιχνίδι του, αλλά δεν είναι για να χάνει παίχτες. Ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει τίποτα χάνοντας παίχτες. Εννοείται. Γιατί μα δεν είναι και κακός είναι... παίχτης. Ναι. Δεν είναι κακός παίχτης ο Ελκαντουρί. Τώρα μην τρελάθουμε. Μπορεί να είναι λάθος ότι παίζει το 10. Ίσως θέλει περισσότερο χώρο μαζί σου. Να παίζει λίγο πιο πίσω μαζί σου. Δεν θα με χαλούσε εμένα να παίζει ο ΠΑΟΚ 4-3-3 με Ελκαντουρί Μαουρίτσιο στα οχτάρια. Εγώ δεν κατάλαβα ότι δεν το είδα. Ότι ξέρω εγώ, μετά που βγήκε ο Ελκαντουρί, ήταν ο ΠΑΟΚ καλύτερος, ανώτερος, τον πάτησε τον αντίπαλο κτλ. Όχι, ορμή είχε. Αλλά και με τον Ελκαντουρί είχε ορμή. Καλά μπήκε ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Δεν ήταν. Απλά η διαφορά, ξέρεις ποια είναι, ρε Δημήτρη. Ήταν πιο τυχερός. Ήταν πιο τυχερός. Πιο αποτελεσματικός. Και πιο γρήγορος. Πιο γρήγορος. Δηλαδή, ο Πέλκας αυτό που κάνει, που χώνεται στις ζώνες του αντιπάλου ανάμεσα και έχει γρήγορες περιστροφές και παίζει κάθετα. Ωραία, έχει αυτό ταλέντο, ρε φίλε, το έχει. Δηλαδή μπορεί να μην είναι 90 λεπτά μες στα κόκκινα και να φαίνεται παντού, αλλά είναι 5-6 ενέργειες μέσα στο παιχνίδι που ορίζουν και μια φιλοσοφία αγώνα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ όντως ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Και ήταν και πολύ πιεστικός. Και αυτό ανάγκασε την Ξάνθη να κάνει κακό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει την Ξάνθη επειδή κάνει αυτό στο σούπερ παιχνίδι. Την κερδίζει γιατί την αναγκάζει να παίζει φοβικά. Δηλαδή τώρα ρε φίλε, έρχεται ο Λιμιός κατά πάνω σου. Είσαι ο αριστερός μπακ. Αλλά δεν έχει και ο Ρονάλντο. Έρχεται ο Λιμιός κατά πάνω σου, βλέπω. Ο Λιμιός σου λέω εγώ τώρα. Χαμηλά την μπάλα. Χαμηλά την μπάλα, ρε φίλε, δεν είναι το πρώτο δείγμα που έχω για το Λιμιό. Και το παρήγορο με το Λιμιό είναι ότι δεν τραβάει τις ενέργειες από τα μαλλιά. Όταν δείτε τον παίρνει, θα παίξει σετ παιχνίδι, θα ψάξει το μάτος, θα ψάξει πάσα. Ωραία, δεν είναι κουραστικός. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτός που τους βλέπει κάθε μέρα ξέρει καλύτερα από όλους μας. 100% ποιος λέει, δεν φαίνεται αντίθετο. Ναι. Έπρεπε όπως έπρεπε να παίξει όπως έπαιξε. Έπρεπε να βάλει τους Έλληνες αυτοί που τους Έλληνες το είχαν σκίσει και δεν έπρεπε να παίξει κανένας Έλληνας. Ό,τι μας βολεύει το αποτέλεσμα, κάνουμε τώρα την κρίση. Οι κολοτούμπες τώρα που γίνονται δεξιά και αριστερά, ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο. Ξέρει ο προπονητής. Το κεφάλι του παίζει κάθε εβδομάδα. Ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας. Δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα, το έχουμε πει 500.000 φορές. Ωραία, αυτό που πρέπει να υπάρχει σε μια ομάδα είναι να μην υπάρχει εξασφαλισμένη παρουσία στην εντεκάδα. Ακόμα και ο Μάτος που είναι κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος,
ή από τους κορυφαίους τέλος πάντων, θα πρέπει να έχει ανταγωνισμό. Και δεν έχει. Ο Λέοβατς που λύγησε δεν είχε ανταγωνισμό. Φαντάζομαι και να είχε. Φαντάζομαι να είχε. Ναι, αυτό. Πήγαμε και θέλω να παίζω πιο πολύ για να πάω στην Εθνική Κροατία. Είπε ο αναντικατάστατος. Αυτός που δεν έχει ανταγωνισμό στον ΠΑΟΚ. Ναι. Μας κοροϊδεύει. Ναι, μας κοροϊδεύει και ακόμα κάνει προπόνηση. Πες την αλήθεια, άμα μπορείς. Μπορείς να πεις την αλήθεια. Γιατί σταματάς. Πες την αλήθεια. Που πουλάς παπά. Τέλος πάντων. Α, μπορείς, πες την. Δεν υπάρχει. Στα στόπερ που υπήρχε ανταγωνισμός. Ωραία, είδες ότι κάποιος δεν έχει διάθεση να προσφέρει, ρε φίλε. Χορτάτος, έχει μαζέψει λεφτά στη ζωή του, του αρέσουν άλλα πράγματα περισσότερο. Οκ. Okay. Δεν ξέρω, να βγει ο προπονητής να πει τι έγινε με τον Ζαμπράνο ή τι γίνεται. Τι γίνεται, ρε φίλε, ποδοσφαιρικό είναι το θέμα καθαρά. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Και οικονομικό εννοείται, συνδυαστικά, γιατί μιλάμε για ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Η περίπτωση του Ρέι, για να τα ξεχωρίζουμε πάντως, δεν έχει καμία σχέση με την περίπτωση του Ζαμπράνο και του Λέοβατς. Το Ρέι πρέπει να τον προστατεύσουμε όλοι. Δεν είναι απλό το πράγμα. Ο τερματοφύλακας θέλει και περισσότερο χρόνο, είναι και θέμα τύχης. Μια χαρά τερματοφύλακας είναι. Ναι, δεν είναι, δεν σου έχει δώσει δικαιώματα ότι ένα κακό παιχνίδι έκανε. Αλλά μπορεί πολλά να είναι που του δημιουργούν ένα έλλειμμα συγκέντρωσης. Η καθημερινότητα ενός παίκτη δεν μπορεί να τον επηρεάσει όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Ευτυχώς κέρδισε ο ΠΑΟΚ το Σάββατο. Μαζεύτηκαν τόσα πολλά θέματα τα οποία βοηθούσαν για να δημιουργηθούν θεωρίες συνωμοσίας, τα οποία θα ήμασταν κρυμμένοι σήμερα. Τι σήμερα, από χθες και καφέ δεν βγαίναμε. Τι έγινε, ο Πρίγιοβιτς, ο Κάμπος, ο αυτός, ο Ρέι, ο Ζαμπράνο. Πω, τι θα γινόταν. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι το παιχνίδι αυτό μας βοηθάει. Βοηθάει τον προπονητή, γιατί αυτός πρέπει να βοηθηθεί σε τη φάση, μιας και είναι μόνος του. Ωραία. Βοηθάει τον προπονητή να περάσει το μήνυμα και να δημιουργήσει ένα γκρουπ ξεκάθαρο ότι κανείς δεν έχει τη φανέλα στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έπρεπε. Και γι' αυτό έπρεπε. Είναι ξεγραμμένο. Και κανείς δεν είναι ξεγραμμένο. Είναι αντίστροφο ισχύει. Για να νιώθουν όλοι ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη. Ναι, αντέδρασε στον ανταγωνισμό, ρε φίλε. Είσαι ο Πρίγιοβιτς. Προτιμάει ο προπονητή σου τον Κουλούρη. Έχει κάποιου λόγου. Ωραία. Θέλω να δω την αντίδρασή σου. Δεν έχει μπροστά σου τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο κύπελο αντέδρασε. Ναι, αντέδρασε. Σε αντίθεση με τον Ζαμπράνο, στο κύπελο ο Πρίγιοβιτς αντέδρασε. Ναι, βεβαίω εννοείται. Αλλά χτύπησε. Ναι. Και μακάρι να είναι καλά για την Κυριακή, γιατί νομίζω ότι σε τέτοιου είδου παιχνίδια. Θα χρειαστεί, εννοείται. Ωραία. Ο Τζάλμα. Ο Τζάλμα είδε στο Λιμνιό. Ο Τζάλμα είναι καλός επαγγελματίας. Ναι, ρε αγόρι μου, είδε στο Λιμνιό όμως. Είναι σοβαρός. Είδε στο Λιμνιό. Τον είδε. Βλέπει ένα παιδί μπροστά σου που στην καλή του μέρα κάνει πράγματα. Μπες, κάνε περισσότερα και πάρ' τη θέση. Αυτό εδώ που λέω τώρα που είναι το αυτονόητο δεν υπήρχε στον ΠΑΟΚ, παιδιά, σε πολλές περιπτώσεις. Τα κριτήρια δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Οι υποψίες για τις συμφωνίες που έχουν γίνει, ωραία, με ποσοστά συμμετοχών και τέτοια, δεν μας απαντάει κανείς ποτέ όταν ρωτάμε, βέβαια, εντάξει. Γι' αυτό μένουν στον αέρα. Ωραία. Έχουν καταπατηθεί βασικές αρχές αγωνιστικών τμήματων, συμπεριφορών εντός αγωνιστικών τμήματων. Και αυτά μπορεί να ξεκαθαρίσουν κάποτε. Γιατί εσύ βλέπεις την ΑΕΚ να μπαίνει στη Λιβαδιά χθες και είναι ομάδα παρά τις απουσίες. Και εσύ πολλές φορές σου είναι ο χειρικός και λες γιατί. Γιατί, φίλε, έχω στερήσει τα πάντα όσον αφορά στις βασικές αρχές ενός αγωνιστικού τμήματος. Γι' αυτό είμαι εγώ ανέραστος και οι άλλοι δείχνουν ομάδα. Δεν έχουν καλύτερους παίκτες, έχουν καλύτερους μηχανισμούς. Εγώ δεν λέω ότι θα πάω το πρωτάθλημα με βασικό τον Κουλούρη και τον Μπέλκα, ξέρω εγώ, 40 παιχνίδια. Αλλά αν μου αποδείξουν αυτοί ότι αυτοί πρέπει να παίζουν, θα το παλέψω με αυτούς, εννοείται. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο. Και πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι τα πρόσωπα. Παίρνεις οικονόμου. Προσφυγή οικονόμου στον Πανιόνιο. Όχι. Παίζει για αριστερό μπακ. Όχι, όχι. Αριστεροπόδαρο στόπερ. Έκανε προσφυγή, εντάξει, τον βγάλανε στο πέναλτι. Ο Πανιόνιος είναι μια μικρογραφία του ΠΑΟΚ. Ο Πανιόνιος είχε πολύ καλό γκρουπ. Κάτι έγινε εκεί μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ωραία. Και ο Μασούτ και ο οικονόμου πετάχτηκαν εκτός. Ο Πανιόνιος έκτοτε έχει μία ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να είναι νίκη. Ισοφαλίζουμε στην τελευταία φάση του αγώνα. Δεν άξιζε. Δεν άξιζε. Δεν άξιζε. Δεν άξιζε, να αλλά χάσει, θα μπορούσε να την πάρει. Να χάσει άξιζε. Χθες άξιζε να κερδίσει. Πάμε για να επιστρέψουμε και να ανοίξουμε και γραμμές να ακούσουμε τι εσείς είδατε σε αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ξάνθη και με όλες τις άλλες υποθέσεις
που είναι ανοιχτές. Και εν ώψη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, τα 5 εισιτήρια που δίνουμε στις 2 κλήρωση FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και αποστολή στο 54526. Δεκαπέντε λεπτά μετά τη μία. Έχουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή για τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κληρώνουμε στις 2 για τον αγώνα της Κυριακής. Πρώτο μάτς με κόσμο στην Τούμπα για το πρωτάθλημα. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Ανοίγουμε γραμμές για να σας ακούσουμε, να συζητήσουμε για ό,τι αφορά τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, το παιχνίδι αυτό με την Ξάνθη, τα νέα δεδομένα στην εντεκάδα, το επόμενο μάτσο του Πανιόνιο. Θυμίζουμε για όσους τώρα συντονίστηκαν, Τρίκαλα ΠΑΟΚ στο κύπελο, στο ποδόσφαιρο. Πρώτο παιχνίδι στα Τρίκαλα, δεύτερο στην Τούμπα. Στον μπάσκετ φεχτή ήμασταν. Στα Τρίκαλα, πάντα. Ναι. Το μπάσκετ το κύπελο δεν. Έγινε τελικός ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ναι. Εκεί τελείωσε το ζήτημα. Λοιπόν, 23-10-287-888 για ό,τι θέλετε να σημειώσετε κάποια μηνύματα. 804 λέει ότι είμαι ο μόνος που έχω την εντύπωση ότι η Νόβα δεν έχει δείξει replay από την φάση του Κουλούρη που φεύγει. Δεν έδειξε. Εγώ πιστεύω δεν είναι offside εκείνο. Φάτσα με το τέρμα. Στην αρχή. Εισιτήριο. Ο άλλος ο φίλος γράφει εντεκάδα του ΠΑΟΚ χωρίς Βιερίνια είναι 3-4-3. Δεν αλλάζει το σύστημα, φίλε. Βαρέλα, Μαλεζάς, Κρέσπο, Μάτος, Τσίμηρο, του Μαωρίσιο, Μακ, Λιμιός, Πέλκας, Κουλούρης. Ή Πρίγιοβιτς μπροστά, γράφει. Εξαιρετικό το άρθρο του Σταύρου για το μάτς στη Λιβαδιά. Ποιο μάτς στη Λιβαδιά? Λιβαδιακός ΑΕΚ. Δεν έγραψε για το μάτς στη Λιβαδιά. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, είδες? Όχι. Μιλάμε για... Οι υπόλοιποι έχετε για τα εισιτήρια. Πάμε στους πρώτους φίλους που συμμετέχουν για να συζητήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Έχετε προβλήματα στην περιοχή σας? Έχουμε. Πλημμύρες και τα λοιπά. Γίνανε καταστροφές πολλές. Μάλιστα. Εδώ προσωπικά ένα κτήμα με ακτινίδια έγινε λίμνη. Και τι πάνε τα ακτινίδια? Δεν ξέρω αν πάνε τώρα ακόμα. Πάντως πέρασε από μέσα ένας χήμαρος εδώ τοπικός. Ξεχύλισε με τη βροχή. Και πέρασε μέσα από, όχι από μένα, από όλα τα κτήματα της περιοχής εδώ πέρα. Έκανε καταστροφή. Εσύ είσαι ετωλοακαρνανία, έτσι? Ναι. Μάλιστα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Τώρα, εντάξει, οι γεωπόνοι λένε ότι μπορεί να σωθεί. Θα δούμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κοίτα να δεις. Άμα κάνει διπλά ο ΠΑΟΚ, βάλει και τα κτήματα. Να πάνε κιόλα, να πάνε στο διάολο, να πάνε. Σιγά, εντάξει. Βλέπουμε πολύ άσχημες εικόνες με σπίτια ανθρώπων, βλέπουμε ναι. Τρομερά πράγματα. Δρόμοι κόπηκαν, σπίτια. Πω. Άμα δεν τη σέβεσαι τη φύση, Δημήτρη, ναι. Θα έχεις πρόβλημα. Τι είδες το Σάββατο? Το Σάββατο, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, θέλω να πω κάτι σαν γενικό. Ότι στους οπαδούς που ακούνε, και γενικότερα, όταν δεν ξέρεις κάποια πράγματα, πριν αρχίσουμε την ανθρωποφαγία για τον κάθε Λουτσέσκου, για τον κάθε Τούντορ, για τον κάθε Ίβιτς, για τον κάθε, ξέρω εγώ, χωρίς να το προσωποποιώ, για τον κάθε προπονητή ή παράγοντα, τέλος πάντων οποιονδήποτε, πρέπει να ξέρουμε τα πάντα πριν το κάνουμε. Βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται μέσα στον ΠΑΟΚ και δεν τα ξέρεις. Οπότε πριν ξεκινήσεις να λες κάτι για τον Λουτσέσκου, για τον κάθε Λουτσέσκου, πρέπει να ξέρεις τα πάντα. Δεν μπορεί να λες γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Είδες ότι ο Λέοβατς τι έγινε. Είδες ο Ζαμπράνο τι γίνεται. Αν δεν τα ξέρεις, μην αρχίσεις να λες για τον Λουτσέσκου χωρίς να ξέρεις πράγματα, ξέρω εγώ, παράδειγμα. Μην αρχίσεις να λες ότι έχασε τα αποδυτήρα ο Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου παρέταξε την πιο, να το πω, πιο καυλωμένη ομάδα που έχουμε δει φέτος μέσα στο γήπεδο. Από πλευράς διάθεσης και πάθους. Ναι. Άρα, σαν γενικό αυτό, να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος μυαλού μας. Πριν κάνουμε κριτική σε κάποιον, πρέπει να ξέρουμε τα πάντα που γίνονται μέσα. Και όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Ακόμα και οι δημοσιογράφοι. Εννοείται.
Πολλά πράγματα δεν τα ξέρω. Εμείς το έχω πει, ξέρουμε το 20% από όσο γίνονται. Τελείως. Φαντάσου, εσύ που είσαι και ασχολείσαι όλη μέρα και είσαι εκεί πέρα και ψάχνεις και λες ρε παιδιά, πείτε, κάντε, ράντε, έχω ρεπορτάζ, τι γίνεται. Φαντάσου, εμείς που είμαστε ακόμα πιο μακριά. Οπότε, μην τα λέμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Ένα αυτό. Εγώ πήρα να αποθεώσω το πουλέν μου, το οποίο δεν είναι άλλο, ναι, από το Δημήτρη Πέλκα. Δεν ξέρω τι παιχτάρα είναι αυτή. Παιχτάρα είναι παιχτάρα, ρε, τελείωσε. Κάντε ό,τι θέλετε. Πείτε ό,τι θέλετε. Ας με κράξουν, ας θέλουν το χοντρό, το Μπίσεσβαρ, ας θέλουν το... Δεν ξέρω, εγώ θέλω Πέλκα. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και ο Μπίσεσβαρ, σταμάτα. Θα παίξει. Ε? Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και ο Μπίσεσβαρ. Όχι, λέω ότι εμένα μου αρέσει να βλέπω τον Πέλκα. Όχι ότι, δεν κατηγορώ τον Μπίσεσβαρ. Εγώ λέω ότι το που λέμε είναι ο Πέλκας. Υπάρχουν και συμπάθειες, όχι ότι τον άγχο το... Δεν σημαίνει ότι κράζεις κάποιον. Είναι φίλος ο Κουτσολιάκος. Παίρνει από τον Κουτσολιάκο. Έχει σχέση με τον Κουτσολιάκο. Παίρνει από τον Κουτσολιάκο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό γράφεται. Διάβασε στο blog μου, στον καζέτα, κάποιον να γράφει και αυτό το πράγμα τώρα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Τι, ότι? Τα παιδιά του Κουτσολιάκου. Αρρώστια απίστευτη. Έτσι, απίστευτη, ναι, αρρώστια. Και να βλέ... Ο ίδιος είναι, τα γράφει και σε μένα. Ρε. Είναι ένα άτομο το δεν οποίο. Δεν είναι ένας. Ο Πέλκας, συγγνώμη τώρα, αυτό που βλέπεις. Δηλαδή αυτό το παιδί και το ΠΑΟΚ που κρύβει μέσα του, γιατί εγώ το μετράω και αυτό. Ότι αυτός φώναξε να πάνε στο Λουτσέσκο ότι κοιτάξτε, είναι παιδιά, πρέπει να γίνει αυτό. Και το σωστό είναι να πάμε στον προπονητή. Τώρα, τώρα, όχι αύριο, ούτε σε 10 μέρες. Τώρα πρέπει να πάμε στον προπονητή και να κάνουμε αυτή την αγκαλιά. Είναι συμβολική ότι εμείς εδώ είμαστε γκρουπ. Αυτό είπε και ο προπονητής, ότι εμείς εδώ είμαστε γκρουπ. Έτσι θέλουμε να λέμε, έτσι λέμε. Υποδημείται στις προάλλες ότι η ζωή μιας ομάδας και η καθημερινότητά της μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το τι συμβαίνει, τι αίσθηση έχει στον περίγυρο. Ναι. Έτσι οφείλει να είναι, όχι μπορεί. Έτσι οφείλει να είναι. Έτσι οφείλει να είναι η ζωή μιας ομάδας. Αλλά τεχνικά τώρα για τον Πέλκα. Και στα πλάγια όταν παίζει. Γιατί αυτή το κοντό άνοιγμα της μπάλας, η κοντή τρίπλα, οι αλλαγές κατεύθυνσης, η κάθετη που έχει, τώρα αρχίζει λίγο και βλέπει και λίγο περισσότερο γήπεδο που δεν το έκανε τα παλιότερα χρόνια. Ότι έχει και τον γκολ, πηδάει για κεφαλιές. Δηλαδή τι να πεις για αυτό το παιδί, και είναι στα 24. Τι να πεις, να το κάψεις, να το βρίσεις, να πεις για τον Κουτσολιάκο. Δηλαδή τι περιμένεις εσύ από αυτό. Δεν είναι καλός ο Πέλκας. Τι περιμένεις. Έδωσε άλλο ρυθμό, ρε φίλε. Ναι, έκανε δουλειά που μπορεί να μην φάνηκε. Δηλαδή δεν είναι οι ενεργίες του όταν 15. Ρε παιδιά, τι βλέπετε όταν βλέπετε μπάλα, βλέπετε μόνο αν κάνει τελική παλιά ή κάνα τέτοιο. Δηλαδή, η πίεση που άσκησε στην πρώτη μπάλα είναι πολλά. Είναι. Το πώς την πρώτον, για μένα, αυτό μπορεί να συμφωνήσει ο Σταύρος που παρατηρεί αυτά τα μικρά τα πράγματα. Εμένα σε χαφ είναι ένα βασικό που πρέπει να κάνει ένα χαφ. Είτε δεκάρι είτε οχτάρι. Το εξάρι είναι άλλη δουλειά. Να παίρνει την μπάλα με πλάτη ή να κοιτάει στο πλάγιο και να γυρνάει μαζί της. Για μένα αυτό το λες περιστροφή εσύ, αυτό λες η περιστροφή. Ναι. Σταύρο. Ναι. Αυτό, όταν λες περιστροφή, αυτό εννοείς. Ναι, ρε φίλε. Ναι, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Γιατί λέω περιστροφή, τι εννοεί η περιστροφή. Αλλά να παίρνει την μπάλα με πλάτη, ρε φίλε, και να γυρνάει παρέα της. Και όχι μπάλα να μένει πίσω. Έγινε... αυτό όταν το κάνει ένας παίχτης. Άκου, κλείσε, είναι... γιατί θα μας φάνει οι υπόλοιποι. Τα λέμε. Γεια σου, Κουτσολιάκο, τα λέμε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Λοιπόν. Φανταστείτε, γιατί δεν λέτε ρε παιδιά την αλήθεια, ότι ο ΠΑΟΚ πήγε εσκεμμένα, έκανε, δημιούργησε ένταση για να πάει να χάσει την Ξάνθη. Γιατί άσχετα τώρα αν το αποτέλεσμα άλλαξε, γιατί φανταστείτε ας πούμε αυτό το πράγμα που γίνει δύο μέρες πριν το παιχνίδι, μία μέρα πριν το παιχνίδι με την Ξάνθη, να γινόταν σε αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει το πιο κρίσιμο παιχνίδι μέχρι τώρα της χρονιάς, σε εκτός έδρας παιχνίδι με ένταση, με τον κόσμο να βράζει. Και ο προπονητής βγαίνει την προηγούμενη μέρα και λέει τον πιο ακριβολοποιημένο αμυντικό ότι δεν θα παίξει. Ο center forward τραυματίζεται, το extreme τραυματίζεται, ο αριστερός back, ο βασικός, ο μοναδικός αριστερός back και ο δεύτερος αριστερός back δηλώνονται ο ένας τραυματίας και ο άλλος λιπόψυχος και πάει ο ΠΑΟΚ και κερδίζει. Αν γινόταν σε αντίπαλο του ΠΑΟΚ Δημήτρη, οι Μάροι, οι Χρύσανθοι και οι Καραπαπάδες θα είχαν ξεσηκώσει τον κόσμο όπως ξεσήκωσαν τον κόσμο με τον Πανιόνιο, που ουσιαστικά ο μόνος που δεν έπαιξε από αυτούς που θα μπορούσαν να παίξουν με τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μασούντ, ο οποίος είναι πιο πιθανό να μην ξαναπαίξει και με τον Πανιόνιο, ναι, όπως αποδεικνύεται και με τον οικονό μου.
για να καταλάβουμε τι αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ και ο οπαδός του ΠΑΟΚ κάθε μέρα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα λίγο να το δούμε. Εδώ είχαμε το απίθανο, ο σπίκερ ήξερε μέχρι και την καριέρα, δηλαδή λες και παρακολουθεί τον Ντελούκας από τη μέρα που γεννήθηκε, ότι είναι η χειρότερη του εμφάνιση από την Ξάνθη, και τον είχε και στη Ρουμανία, τον είχε και στην Τσετσενία. Ρε παιδιά, αφήστε τον ΠΑΟΚ λίγο να σάνει. Τι πράγμα είναι αυτό? Όχι ο Σκούλος, πώς λεγόταν αυτός ο διετής, Σκούλος? Σκουλάς. Αυτός λέει του Μπέου, θα βγάλει ανακοίνωση ο Πανόπουλος. Εσείς πώς τον είδατε, δηλαδή, έπαιξε ΠΑΟΚ 100-0, ε? Όχι. Ούτε για πλάκα. Ούτε τον ιδρώτα του, έτσι. Και θα μπορούσε να δώσει το πέναλτι του Λιμιού που δεν είναι. Για το Λιμιό δεν είναι, Σταύρο. Για μένα, επειδή έγινε μπροστά μας 5 μέτρα από εμάς και στην πλαϊνή κερκίδα, είναι πάνω στο ΜΑΚ πέναλτι. Δεν ξέρω τι δείχνει το replay. Τον σπρώχνει τόσο για να φύγει από την πορεία. Τον σπρώχνει τόσο, το οποίο στο replay μπορεί να φαίνεται ελαφρύ, αλλά στο γήπεδο, επειδή είναι πολύ κοντά και σε βρεγμένο τερέν, είναι μια χαρά πεναλτάκι. Το οποίο δεν το δίνει. Αυτό το πράγμα έχουν βάλει, ξέρεις τώρα, όλους τους παίχτες, για να παίζουν όλοι να δίνουν το 200% τους, έχουν βάλει κάτω το μικροσκόπιο. Φαντάσου τώρα, ας πούμε, τον γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός εχθές, το δεύτερο, στο 2-1, που αν Σαριφάντη είναι ολομόναχος με στη μικρή περιοχή. Πρώτο δοκάρι, ναι. Στο 81, στο πρώτο δοκάρι. Να το βάζει ο ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς τον βγάλαν στημένο, ο οποίος Ζίβκοβιτς έχει κάνει εκπληκτική απόκριση στο πρώτο σουτ σου Μάκη στο δεύτερο γκολ, έτσι, δεν ναι. κάνουμε λάθος. Εκπληκτική στο τέτα-τέτ του Βαρέλα. Του Βαρέλα τέτα-τέτ, από τα 2 μέτρα. Φοβερή απόκριση πριν το τρίτο γκολ στο γάμα, στο σουτ του Κουλούρη. Και δηλαδή δεν έφαγε κανένα από αυτά για να καθαρίσει το μάτς, και είπε να φάει το κόρνερ για να ξεφτυλιστεί, έτσι. Και πού είσαι ακόμα. Ναι, και εμείς τι κάνουμε, δηλαδή. Και εμείς ακολουθούμε το ίδιο πράγμα, έτσι. Αυτοί το ξέρουμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, άμα τραβήξω εγώ ένα βίντεο τι κάνει ο Μεντί χθες στο Λεβαδιακό ΣΑΕΚ, θα τους καλέσει όλους μαζί ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας, Σταύρο, πού να δεις τι κάνει ο Τρυποτσέρης ο Καραϊσκάκη. Μαζί με Μητρόπουλο και Τσαμπούρη. Που έφυγαν όλοι με πονοκέφαλο, υπέρχτη στο Ολυμπιακό, που το πολύ το μάτιασμα τους. Κοιτούσαν τόσο πολύ που θέλανε να πούμε καφετζού μετά, να τους ξεματιάξει. Που να δεις τι έγινε με τη Λαμία. Που ανοίγει η άμυνα και κάνει τρεις φάσεις ο Αϊντάρεβιτς, πριν το δώσει ο Βάτσιος. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Κατά τα άλλα είναι. Δεν πρέπει. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να απαντήσει, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα αντιμετωπίζουμε εμείς κάθε αγωνιστική μια ομάδα η οποία θα πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν είναι στημένη. Ένα διαιτητή που θα πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν είναι στημένος. Και θα πρέπει ο ΠΑΟΚτσής, δηλαδή, όποτε κερδίζει να είναι, έλα ρε, με βλέπαν στον δρόμο. Τι έγινε, εντάξει, το φιλικό. Φιλικό. Δημήτρη, είσαι σίγουρος ότι δεν τραυματίστηκε ο Ελκαντουρί στην φάση που του κάνει ο Μπαξεβανίδης με τις χάρες, στο 5, στο 6? Τι να σου πω τώρα, αφού συνέχισε και κράτησε το πόδι του αμέσως μετά από αυτή τη φάση που σήκωσε το πόδι ψηλά. Εκεί το κράτησε. Ίσως εκεί να έγινε απλά να έφαγε την ένταση και εκεί μετά να του βγήκε. Αν θυμάσαι παρόμοια, εντωμεταξύ, τρίτου βαθμού θλάση είχε πάθει ο Τσίμιροτ. Ναι. Την πρώτη χρονιά σε ένα μάτσο με τον Πανετολικό, τότε που έφευγαν τα κομμάτια του χόρτου. Ναι, ναι. Έχουμε πρωτοπορία σε όλα. Έγινε. Τίποτα, παιδιά. Αυτό που φάνηκε, νομίζω, στην Ξάνθη το σημαντικότερο ήταν ότι η ομάδα είχε ταχύτητα και ένταση σε κάθε τι. Νομίζω ότι κέρδισε όλες τις μονομαχίες. Δεν άφησε μονομαχία και πρέπει να ήταν και το καλύτερο παιχνίδι του Κάνιας από πέρυσι τον πρώτο γύρο. Mm-hmm. Ναι. Τον οποίο στο κέντρο τους ισοπαίδωσε. Τώρα με τον Παναθηναϊκό θέλει και μυαλό και από όλους. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ναι, μεν είναι υποδιάλυση, αλλά μην ξεχνάμε ότι θα έρθουν να αποδείξουν ότι δεν διαλύονται και ότι οι παίχτες θέλουν να διαφημιστούν και ο προπονητής, έτσι. Αυτό να παίξουν για τον Ολυμπιακό. Αυτό ακριβώς. Έγινε. Καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Τι κάνουμε? Καλά, μια χαρά εσείς. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Καταρχήν, μια ανάσα πήραμε καλή για το παιχνίδι της Ξάνθης. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Μερικές φορές είναι τόσο βρώμικο, ρε παιδιά, το ποδόσφαιρο, ας πούμε, που μερικές φορές σου πηγαίνει ο νους. Εγώ το λέω και για τον εαυτό μου, ας πούμε, ότι τώρα γιατί γράφει ο Πέλκας για αυτόν ή για εκείνον, μήπως πέφτουν, ξέρεις, οι μαλανταρέοι, ή έχουν χατζηλίκια και τα ρέστα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό και οφείλω να ομολογήσω, ας πούμε, ότι ο Πέλκας από τότε, ας πούμε, που εσείς επιμένατε και από πέρσι, έτσι, να παίζει κτλ., έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο. Εμένα με ενδιαφέρει. Δηλαδή ο παίχτης που θα παίζει για τον ΠΑΟΚ, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι ξένος, είτε είναι Αφρικανός, ή οτιδήποτε, να τα δίνει όλα. Ούτε ησύχασε, και αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι. Επειδή υπέγραψε το νέο συμβόλαιο.
το παιχνίδι με την Ξάνθη δεν ήταν το πρώτο το οποίο οι παίχτες του ΠΑΟΚ θέλαν να το κερδίσουν. Ήταν το πρώτο που σου δίνανε την εντύπωση με τον τρόπο που παίζανε ότι θα το κερδίσουν. Δηλαδή η αποφασιστικότητά τους, γιατί και με τον Πανιόνιο δεν ήταν άσχημη. 70-30 τους παίζανε στο πρώτο ημίχρονο. Φυσικά. Και επίσης πιστεύω ότι κάπως πρέπει να έχουμε βελτιώσει αυτό το γεγονός, δηλαδή μόλις περνάει τη σέντρα και πάει στην περιοχή μας, να τρώμε εύκολα φάσεις, ας πούμε. Έτσι, από λάθη δικά μας. Τώρα, φάσεις όσον δέντρος, αφορά το, φάσεις δέντρος, γκόλτρος. Το τέτοιο, ας πούμε, παράδειγμα, αναφέρω ένα παράδειγμα. Ο Λιμνιός, κατά την άποψή μου, παιδιά, δεν είναι ανακάλυψη του παιχνιδιού με τον Αιγινιακό ή στο προηγούμενο με τον Λεβαδιακό. Όποιος θέλει, υπάρχει στο YouTube να δει το περσινό παιχνίδι, το 3-4 με τον Ατρόμητο, τι έχει κάνει στους δικούς μας και ειδικά στο Μάτος, έτσι, στο περσινό παιχνίδι. Θα μου πεις, είχαν έρθει κουρασμένοι από τη Φλωρεντία και δεν συμμαζεύεται. Αλλά μιλάμε, το παιδί παίζει μια μπάλα και έχει στοιχεία που δεν τα έχει κανένας άλλος. Δηλαδή να κάνει ρήγματα, να κάνει εκρήξεις μπροστά. Δεν είναι, Δημήτρη μου, ο Ρονάλντο, όπως είπες εσύ. Αλλά σίγουρα είναι ένας παίχτης που νομίζω ότι τον έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ να παίζει, γιατί δεν έχει κανένας άλλο. Ο Κάμπος είναι, ναι, θα παίξει άμυνα, θα παίξει μπροστά, κρατάει μπάλα κτλ. Αλλά δεν έχει αυτό το πράγμα που έχει ο Λιμνιός. Και να τελειώσω, παιδιά, με ένα τελευταίο. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι, ρε Σταύρο. Λες ότι υπάρχει περίπτωση να παίξει Βιερίνια την Κυριακή? Υπάρχει. Θα το παλέψει, ρε φίλε. Θα το πάρει, μακάρι. 30% δίνω εγώ, όχι παραπάνω. Έχει φτάσει, δηλαδή προχτές ήταν συγκλονιστικός, έτσι. Ήταν συγκλονιστικός. Η ποιότητα του Βιερίνια σπάει πλάκα σε αυτό το πρωτάθλημα. Έτσι. Έτσι. Έχει αρχίσει. Εντάξει, ήθελε μια προσαρμογή και πιστεύω δεν έχει φτάσει ακόμα στο πικ του, ας πούμε. Αλλά πραγματικά σπάει πλάκα. Δηλαδή παίζει άμυνα, παίζει μπροστά, πάρτε μπαλιές, τους κάνει κουτούς, ας πούμε, δεν χάνει την μπάλα. Δεν τολμάει κανένας να πάει να το μαρκάρει, γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή το πολύ θα φάει και καμιά τρίπλα πίσω να πούμε θα τρελαβεί. Αλλά αυτό που και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα να πούμε στο επικοινωνιακό της ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι δραματικό το πράγμα, έτσι. Να βγαίνει ο κάθε απίθανος και να λένε, ειδικά εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, στα ραδιόφωνα της Αθήνας. Πραγματικά παίρνω τηλέφωνα, ας πούμε, μερικές φορές εξοργισμένος για να δώσω εγώ τώρα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ας πούμε, μια απάντηση όταν και μου λέει ο άλλος. Τι να κάνει, ρε φίλε, η ομάδα του ΠΑΟΚ, να κυνηγάει δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα ραδιόφωνο ή μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό που έχει... Να το κυνηγήσει νομικά. Όταν λες ότι ο άλλος 70, το κάνει, όταν ο άλλος λες ότι σου το κάνει, σου δίνει το παιχνίδι, πρέπει να τον κυνηγήσεις για να μην το ξανακάνει. Έχουν γίνει αγωγές, φίλε. Απλά τα δικαστήρια στην Ελλάδα λειτουργούν... Ναι, λειτουργούν σε 10 χρόνια θα βγει. Ακριβώς. Αλλά αυτό το πράγμα είναι εξοργιστικό, έτσι. Κανείς από αυτούς δεν βλέπει τι έχει γίνει, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα από όλες εδώ πέρα που παίζουν, ίσως και ο Πανετολικός, που δεν έχει εμπλακεί ποτέ το όνομά του να τρέχουν σε δικαστήρια για πιασμάν παιχνίδια και ιστορίες, έτσι, να του γλιτώνουμε για την υπόθεση των λουλουδιών και δεν συμμαζεύεται, και να τώρα να πρέπει να τα θέματα να είναι πώς θα γλιτώσει ο Παναθηναϊκός, και εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Το ποδόσφαιρο σήμερα έχει γίνει επαγγελματικό και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν ήταν στο χέρι του ΠΑΟΚ να το αφήσει όπως ήταν το 79. Και άρα όταν δεν έχεις λεφτά, φίλε μου, δεν πάει να λέγεσαι Παναθηναϊκός, δεν πάει να λέγεσαι αυτό. Οδεύεις κανονικά άμα δεν είσαι νοικοκύρης, να πούμε. Έγινε. Μπράβο, καλά. Καλό μεσημέρι. Συλλέγεις για την Αθήνα. Εδώ έχουμε στη Θεσσαλονίκη θέμα ότι δεν χτύπησε ο Πρίγιοβιτς. Τι μου λες? Ψάχνεις. Καλά, εδώ. Πάμε στο διάλειμμα. Άμα έχει να πάρουμε, ναι. Ναι, όραμα να ακούσουμε και επιστρέφουμε με γραμμές. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα για τον νοστιμότερο χειροποίητο γύρο της πόλης. Δοκίμασέ τον και στην original σκεπαστή για μεγαλύτερη απόλαυση. Grill House του Γυράδικο στον Εύοσμο. Γιαννάκη, ώρα για γραμματική. Κλείνε μου το Γυράδικο. Το Γυράδικο ψήνει όλα του τα κρέατα στα κάρβουνα. Του Γυράδικο οι νοστιμιές έχουν τη σφραγίδα του έμπειρου μας σεφ. Το Γυράδικο εμπιστεύονται για τις χειροποίητες λιχουδιές του. Ο Γυράδικο με το νοστιμότερο σουβλάκι της πόλης. Πολύ ωραία, Γιαννάκη. Τώρα στον πληθυντικό.
τα γυράδικα. Ποια γυράδικα! Ένα είναι το γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. 2310-75-75-78 και έφτασε στην πόρτα σου. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γιώργος Αντός Κλαμπαθήνα. Γεια σου, καλησπέρα. Λοιπόν... Πώς σου φάνηκε η φωτογραφία με τον Γιώργο Σαβίδη? Ορίστε. Η φωτογραφία με τον Γιώργο Σαβίδη στο Μουντιάλ, στην κλήρωση, πώς σου φάνηκε? Τώρα χτυπάς φλέβα, τώρα εντάξει. Σου άρεσε. Να κοιτάμε μπροστά. Σου άρεσε. Εννοείται. Μουντιάλ θα πάρει. Δεν τον είδα ενθουσιασμένο με τη φωτογραφία πάντως. Ναι, ενώ τις άλλες φωτογραφίες είναι περιχαρείς. Για πες. Θα έχει πλάκα να πάρει και το Μουντιάλ. Φαβόρι. Εντάξει, 50 ευρώ θα πετάξουμε, ρε φίλε. Εννοείται, εννοείται. Δεν τα πετάς ποτέ με τους άντρες, αλλά ναι, εννοώ, ρε φίλε, ότι εντάξει. Κατάλαβα, ρε. Ναι, θα κάνουμε και μια προσευχή. Θα πάμε είναι value for money. Σε εκείνη την Ουτρέχτη, την εκκλησία πάλι θα πάμε. Νοκάουτ, να περάσει νοκάουτ. Στα νοκάουτ και μετά να δούμε ποιος θα τον κερδίσει. Σωστό. Στα 120 λεπτά. Στα πέναλτι μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί μπα, είναι η Πορτογαλία. Μπα. Έχει και σέντερ φόρ η Πορτογαλία πλέον. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Μακάρι, μακάρι. Έχει αυτόν λοιπόν, τη Μίλαν, πώς το λένε. Κάπως. Να τη Μίλαν, ο σέντερ φόρ. Καλός παίκτης. Εδώ το πήρε με εκείνον που δεν είχε βάλει, με εκείνον τον Έντερ. Έτσι, που μέχρι να τον δούμε νομίζαμε ότι είναι κουμπί στον υπολογιστή, στο πληκτρολόγιο. Για λέγε. Πες. Είπαμε, μην ξύνεις πληγές. Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω. Επιτέλους κερδίσαμε και πολλοί ψάχνουν πάλι να γεννήσουν νέες συνωμοσίες. Εγώ νομίζω ότι όλα έχουν την ποδοσφαιρική τους προσέγγιση. Αυτό το μάτς προχθές με την Ξάνθη ήταν η τρίτη φορά που ο ΠΑΟΚ έπαιξε 3 παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Το προηγούμενο ήταν με τα Γιάννενα και το δεύτερο ήταν με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν τα παρατηρήσουμε λοιπόν αυτά τα τρία μάτς, με Γιάννενα, Αστέρα Τρίπολης και το προχθεσινό, ήταν τα τρία καλύτερα σε επίπεδο έντασης παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πιστεύω εγώ λοιπόν ότι ένας από τους λόγους που ο ΠΑΟΚ δεν έχει βγάλει το χορτάρι όσο μπορεί είναι η έλλειψη αγώνων λόγω του αποκλεισμού από την Ευρώπη. Η ομάδα δεν μπορούσε να βρει ρυθμό, ο προπονητής δεν μπορούσε να βρει ασφάλεια λόγω των λίγων παιχνιδιών που ταυτόχρονα έπρεπε να πάρει και αποτέλεσμα. Αφιταλαντευόταν συνεχώς μεταξύ της τακτικής ισορροπίας έτσι, και του ρίσκου και βλέπουμε ότι όποια παιχνίδια η ομάδα άρχισε να δίνει ένα 2-3 μέρες παιχνίδια, στο τρίτο παιχνίδι φαίνονταν να πατάει καλύτερα. Και αυτό πιστεύω από εδώ και πέρα, γιατί ταυτόχρονα είχαμε και τις διακοπές για την Ευρώπη. Έτσι ο ΠΑΟΚ έδινε κάθε τρία παιχνίδια και διακοπή. Και του τύχει διακοπή πάντα μετά από ανεπιτυχές αποτέλεσμα και νέες εστρέφεια. Επόμενο πράγμα. Ένα από τα πράγματα στα οποία μπορούμε να πούμε ότι στερεί ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν θεωρώ ότι στερεί σε τίποτα άλλο που άλλους είναι καλύτερος, είναι η δυνατότητα ένταση στον αγώνα. Να δώσει ένταση. Είναι κάτι που το είχε πει και ο Λουτσέσκο μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όποιος θέλει, έχουμε ξαναπεί να δει αγώνα της ΣΑΕΚ του Πανιωνίου, να καταλάβει τι εννοούμε. Προχθές λοιπόν έπαιξαν ο Πέλκας, ο Κουλούρης και ο Λιμιός. Είναι και επειδή ένταση συνήθως φαίνεται καλύτερα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, γιατί στο μεσοαμυντικό, αν κλείσει διαδρόμους, μπορεί να μικρύνει αποστάσεις και να μην φαίνεται αυτό το πράγμα. Στο μεσοεπιθετικό όμως είναι κάτι που το χρειάζεσαι όπως και δίποτε. Όπως και να το κάνουμε τώρα. Ο Πέλκας είναι μία σκάλα πάνω από τον Λικαντούρη σε ένταση. Ο Κουλούρης δύο σκάλες πάνω από τον Πρίγιοβιτς. Και ο Λιμιός, ό,τι έχει πει ο Σταύρος, το προσυπογράφω. Εμείς που είμαστε κάτω από τον κάμπο, όχι άλλο κάμπος. Λοιπόν, Λιμιός για πάντα. Είμαστε λάτρεις του. Τρίτο πράγμα. Θεωρώ ότι άλλο ένα σημάδι που έδειχνε ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει αυτό το μάτς ήταν το μάτς στην Ξάνθη, το πρώτο εκτός έδρας που έδωσε κολλητά μετά από εκτός έδρας. Συνήθως, όλα τα άλλα εκτός. Και τι σημασία έχει αυτό. Επαναπαύεται η ομάδα, δεν έχει δίκιο. Το εντός την... Όλα τα άλλα τα έδινε μετά από εντός που μας έφερνε και καβάλα στην κορυφή και υπήρχε μια περιραίωση ατμόσφαιρα ανωτερότητας και ότι έλα μωρέ, εντάξει, μπορεί να πήραμε τα προηγούμενα, αυτό το πάρουμε. Ήταν πρώτη φορά που ήμασταν όλοι στην τζίτα. Γιατί για κάποιο λόγο έχουμε κατανοήσει με λάθος τρόπο, ας πούμε, το πώς θα πάρουν πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, η προκήρυξη λέει ότι για να το πάρεις, πρέπει απλά την τελευταία αγωνιστική να είσαι πρώτος. Δεν χρειάζεται να είσαι 25 αγωνιστικές σερί πρώτος. Εμείς λοιπόν, όποτε καβαλάμε την κορυφή, νομίζαμε ότι τέλειωσε η αποστολή μας. Όποτε πέφταμε από την κορυφή, χάθηκαν τα πάντα. Τώρα αυτή τη φορά πιστεύω ότι έχουμε πάρει το μάθημά μας. Άλλο ένα κομμάτι είναι ότι πια ως οργανισμός, έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουμε απειρία στη διαδικασία του πρωταθλητισμού
και φαίνεται αυτό σε πολλά επίπεδα. Σε αγωνιστικό επίπεδο η απειρία αυτή είναι το δεν μπορώ να διαχειριστώ ως ομάδα, το πρέπει να κερδίσω κάτω από οποιασδήποτε καταστάσεις. Καλώς κακώς όμως επειδή ο χρόνος περνάει, αποκτά εμπειρίες ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν έτσι τα εκτός του παιχνίδια όλα, που κάθε ένα του δίνε και ένα διαφορετικό χαστούκι. Δηλαδή έπαιξε με παίκτη παραπάνω, έπαιξε με παίκτη λιγότερο, έπαιξε με σκορ δικό του να το κρατήσει, έπαιξε με σκορ κατά του να το κρατήσει, έπαιξε με κολλημένο στο 0-0 σκορ. Τα άφαγε όλα τα χαστούκια. Οπότε αν είναι ένας οργανισμός που ο προπονητής του δουλεύει με υγεία προς τη σωστή κατεύθυνση, αποκτά τα αντισώματα για να μάθει πια πλέον. Νομίζω πάντως ότι από εδώ και πέρα θα ελαχιστοποιηθούν οι γκέλες. Ακριβώς, πιστεύω ότι... Από εδώ και πέρα έσυξε το πράγμα. Επειδή απέκτησε εμπειρία αναγκαστικά, δηλαδή... Όχι, για όλους, πια... για όλους. Για τους τρεις διεκδικητές θα είναι λίγες οι γκέλες, ελάχιστες. Εννοείται. Μην το λες, μπορεί να είναι και πολλές, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, όχι. Μπορεί να είναι όσες και του πρώτου γύρου. Ό,τι μπορεί, ό,τι, με τίποτα. Ό,τι μπορεί ο καθένας θα κάνει για να μην αφήνει πράγματα στην τύχη. Αυτό εννοείται που λες, αλλά έχουμε και τα παιχνίδια του κυπέλλου στα ενδιάμεσα που μπορεί να επηρεάσουν καταστάσεις, λιγοστεύουν και τα ρόστερ με τραυματισμούς. Θα δούμε. Σημασία έχει όμως αυτό που είπε, οι γκέλες μετράνε από εδώ και πέρα. Και επειδή μετράνε, πάμε γρήγορα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να μην πέσει ούτε κόκκοσά μου, ούτε σταγόνα νερού μέσα. Εγώ θεωρώ ότι οι Παναθηναϊκοί θα είναι έτοιμοι να σηκωθούν να φύγουν. Και για αντίπεινα για τα περσινά, και για να δείξουν μια διοικητική ότι υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φοβόμαστε και πρέπει να αφήσουμε να παιχτεί το παιχνίδι στα 90 λεπτά. Μην ρίξουμε τίποτα μέσα, γιατί αυτοί θα ξαπλώσει ένας κάτω και θα σηκωθούν να φύγουν. Πρώτο παιχνίδι με κόσμο είναι και αυτό ένα τεστ για την ομάδα μας. Έγινε. Τίποτα άλλο, καλό μεσημέρι. Να καλά, γεια. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και σου δύο. Γεια σας. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα φάνηκε ότι έχουμε κερδίσει πια κάτι που είχε πολλά χρόνια να γίνει. Ο ουραγός Απόλλωνας ήταν αποφασισμένος να κερδίσει μέσα στο Καρεσκάκι τον Ολυμπιακό, ξέροντας ότι δεν θα έχει προβλήματα με τη διαιτησία, πιστεύω. Ναι. Αυτό σαν οτροπία αλλάζει και αυτό που είπες πριν, ότι μπορεί να μην υπάρχουν γκέλες. Δηλαδή θα είναι πολύ δύσκολα όπου και αν πάει. Το άσχημο, αυτό ήταν το καλό, το άσχημο είναι ότι οι διαιτητές θέλουν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει νέος χαλίφης. Και από όλες τις ομάδες ο ΠΑΟΚ αδικείται περισσότερο, όχι ότι είναι εμφανής η διαφορά, αλλά αδικείται περισσότερο εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Ναι. Για να μην δείξουν, για να πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ουδέτεροι, δίνουν τα σπόρια στους άλλους. Και είναι να τρελαίνεσαι, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν είσαι στο γήπεδό σου τουλάχιστον, δεν λέμε αν είσαι μεγάλη ή μικρή, στο γήπεδό σου να έχεις ένα πλεονέκτημα. Τέλος πάντων. Αυτό που πραγματικά είναι σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά δούλεψε σαν ομάδα. Και δεν με ενδιαφέρει ποιος παίζει. Με ενδιαφέρει ότι για πρώτη φορά η ομάδα έπαιξε χωρίς να χρειάζεται να εμφανιστεί ένας παίκτης και να ξεχωρίσει. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι δουλεύεται αυτή η ομάδα. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τομέα και αρχίζει και αποδίδει. Ως προς τους παίκτες, για μένα θέλει να είναι πιο αποφασιστικός ο προπονητής, να σπάσει κάποια δεδομένα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα παίξει και ποιος θα φύγει. Θέλω να παίζουν οι αποφασισμένοι και ας είναι ο Δελιγιαννίδης. Γιατί εμένα ο Δελιγιαννίδης μ' αρέσει, μπορεί να μην τον βάλει ποτέ, δεν θα πω κουβέντα, αλλά θα ξέρω ότι όταν θα παίξει θα είναι σαν τον Λιμιό. Έτσι πρέπει να παίζουν όλοι οι παίκτες. Και όταν θα έρθει κάποιος από έξω, από αναπληρωματικός, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι αξίζει να είναι εκεί μέσα. Όχι αυτή η νοοτροπία που θέλουν να λένε ότι αφού τον έβγαλε τώρα γιατί να παίξει. Τι πάει να πει. Όταν κάποιος δεν παίζει, όταν θα παίξει θα πρέπει να αποδείξει ότι αξίζει να παίζει. Νομίζω ότι δύο φορές στο κύπελλο ο Δελιανίδης δεν την πήρε την ευκαιρία. Και εγώ αυτό νομίζω. Και τις δύο φορές.
Για μένα κάποιες στιγμές έδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλός, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή έγινε και με αυτό κλείνω, χθες το κρατικό κανάλι, μετά από μία ολόκληρη ώρα, έδειξε τον ΠΑΟΚ. Έδειξε όλες τις αθηναϊκές ομάδες και μετά ήρθε η σειρά του ΠΑΟΚ. Επειδή υπάρχει κανάλι πλέον, περιμένω γρήγορα, όχι του χρόνου, να υπάρξει μια εκπομπή και αυτή η εκπομπή να έχει τουλάχιστον τις θέσεις που να ισορροπούν όλα αυτά που ακούμε και όλα αυτή την προπαγάνδα που γίνεται. Έγινε. Γεια και χαρά. Να είσαι καλά. Άλλα 10 λεπτά για τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός FM. Γράφεται και να αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26. 10 λεπτά τελευταία. Πάμε. Επόμενος. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τίποτα. Θα μαζευτεί πολλοί κόσμος εκεί κάτω. Τώρα ακούγεσαι. Άμα συνεχίσει να λες άλλα 10 εισιτήρια, θα μαζευτεί πολλοί κόσμος εκεί πέρα. 5 εισιτήρια, άλλα 10 λεπτά. Θες κανένα, θες κανένα. Όχι φίλε, όχι, δεν μπορώ γιατί, να πω. Γιατί, φοβάσαι. Γιατί δεν πας στο κήπεδο, γιατί. Γιατί. Να συμπληρώσω το φιλάρετο πριν, ότι και επειδή οι διαιτητές θέλουν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει νέος χαλήφης, από τους δύο που βοήθησαν να καθαριστεί αυτή η παράταξη, επειδή ο Μελισσανίδης έχει το μύθο του γκάγκστερ γύρω του, διαλέγουν τον πιο αδύναμο στα μάτια τους. Πιστεύεις δηλαδή ότι άμα θέλουμε εμείς να γίνουμε γκάγκστερ δεν γινόμαστε π.χ.? Πιστεύω ότι ο Μελισσανίδης έχει τη φήμη του γκάγκστερ και γι' αυτό το λόγο αν θέλουν να αδικήσουν έναν θα προτιμήσουν να είναι όχι ο Μελισσανίδης, να στον πω έτσι. Το δεύτερο πράγμα, θα μιλήσω μόνο για εξαγωνιστικά παιδιά, τα αγωνιστικά τα έχετε πει όλα. Το δεύτερο πράγμα, Δημήτρη, κάτι που διαφωνώ μαζί σου. Ναι. Η φήμη που βγάλανε εν ώψη Πανιωνίου, γιατί εμένα μου είχε κάτσει πολύ στραβά εκείνο το μάτς, η φήμη που βγάλανε εν ώψη Πανιωνίου δεν ήταν για να μειώσουν την επιτυχία του ΠΑΟΚ. Ήταν για να δώσουν, για να βγάλουν πίεση στους παίκτες του Πανιωνίου να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Να δώσουν το κάτι παραπάνω. Αυτός ήταν ο στόχος τους και όχι να μειώσουν ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ. Στο έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, δεν ασχολούνται με το αν ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει, θέλουν ο Πανιώνιος να δώσει το κάτι παραπάνω. Και το πέτυχαν, δεν είναι ότι το πέτυχαν. Τι έδωσε, γιατί τι έκανε ο Πανιώνιος? Έκανε κάτι φοβερό. Ο Πανιώνιος έπαιξε τα κόκκινα. Τον ΠΑΟΚ τον έπαιξε κανονικά, κανονικότατα φίλε. Ωραία, ας το παίξει κανονικά. Κανονικότατα. Πολύ τυχερός ήταν. Και δεν κάτι τρίτο. Οι φίλοι μας που δεν είναι φίλοι μας, φίλοι μας είναι στην κοινωνία, αθλητικά δεν είναι φίλοι μας, οι αεκτίδες, έχουν την νοοτροπία ότι αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός φέτος, δεν διανοούνται ότι δεν θα το πάρουν αυτοί. Πάνω σε αυτή την προσπάθειά τους λοιπόν, ωραία, έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν αρκετά σε πολλά θέματα. Ειδικότερα οι δύο τους Sport FM, εμετός, κυριολεκτικά εμετός. Έλα μου, εντάξει. Δεν πειράζει. Εμετός, φίλε. Δεν πειράζει. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις, αυτό το πράγμα διαμορφώνει κατάσταση. Η επικοινωνιακή κατάσταση, όπως ξέρετε καλά, δεν διαμορφώνεται από τη Θεσσαλονίκη. Okay, καλό μεσημέρι, γεια. Πάμε yes. Επόμενος, καλησπέρα. Έλα. Έλα. Μας ακούς. Πάμε. Επόμενος, καλησπέρα. Τι γίνεται, όλο στο εξωτερικό είναι. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Γεια σας, εσείς είστε. Ναι, καλημέρα παιδιά από Αθήνα. Έλα ρε φίλε. Πού είσαι αγοράκι μου, πού είσαι. Ο άνθρωπός μας. Έλα εδώ. Τι κάνετε. Σε θέλω ψύχρεμο, σταθερό. Ψύχρεμο, σήμερα πολύ, πολύ ψύχρεμος. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που τραυματίστηκε ελαφριά ο Βιερίνια, γιατί τους βάζελους έτσι κι αλλιώς θα τους πατήσουμε και επιτέλους θα παίξει ο Δελγιανίδης. Επιτέλους. Και θα κερδίσει και θα την καπαρώσει τη θέση. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Δεν πάει η έκφραση «είμαι ευτυχισμένος επειδή τραυματίστηκε». Δεν γίνεται, δεν πάει. Δεν γίνεται, δεν είναι σωστό. Ελαφρά τραυματίστηκε, ελαφρά. Να ξεκουραστεί. Να ξεκουραστεί τα παιχνίδια. Θα παίξει. Λες ότι θα παίξει εσύ, θα το προλάβει. Μέχρι Κυριακή απόγευμα θα το παλεύει. Εντάξει. Έχει σκυλιάσει, του έχει γυρίσει το μάτι. Ωραία. Μακάρι να παίξει, αλλά αρκεί να παίξει πίσω ο Δελγιανίδης. Να τον βάλει μπροστά τώρα το Βιερίνια. Δεν την τραβάμε. Κοίτα τον Δελγιανίδη, φίλε, λοιπόν, δεν είναι απίθανο να παίξει. Γιατί φοβάμαι, ρε παιδιά, πότε θα παίξει αυτό το παιδί. Μα θα σκουριάσει, γίνεται, ρε παιδιά. Δεν, ο Λουτσέσκο έχει αποδείξει ότι είναι δίκαιος.
Ωραία. Ναι, και αυτό. Αν εξαιρέσει τον Ερκαντουρί που το τράβηξε λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια. Ναι, αυτό, αυτό. Ωραία. Αλλά μπορεί να είχε λόγους που δεν τους ξέρουμε. Πάντα θα βάζει αυτή την υποσημείωση. Ο Δελγιανής, εγώ θα συμφωνήσω πάντα. Τον αγαπάω τον Παναγιώτη, είναι δικό μας παιδάκι. Το μεγαλώσαμε. Όλους, εννοείται. Ωραία. Εννοείται. Με στα δύο παιχνίδια κυπέλου δεν ήταν συγκεντρωμένος. Λοιπόν, να πείσει τον προπονητή μέσα στην εβδομάδα ότι είναι συγκεντρωμένος, θα τον βάλει. Ναι, πάντως ξέρετε τι παίζει, όπως ο Σταφυλίδης το καλύτερο παίξει το κάνει με την Τότεναμ, γιατί τον μπόρωνε, έτσι και με τον Παναθηναϊκό. Να μπει μέσα και να την αρπάξει ευκαιρία, άμα δεν την αρπάξει, σπίτι του, τι να κάνουμε. Να του δώσουμε την ευκαιρία. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Μέσα στην Τούμπα με τον κόσμο. Δεν διαφωνώ. Έγινε. Αυτό, λοιπόν, παιδιά, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, αρκεί αυτό που αρχίσαμε να ξεφορτωνόμαστε τη σαβούρα, παιδιά, δεν είναι ότι δεν είχαμε παίχτες. Σαβούρα έπαιζε Λέοβατς, Παναγιά μου, τρία χρόνια τι τραβήξαμε. Δηλαδή έπρεπε να βγει να το πει μόνος του. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, θα το πάρουμε. Θα το πάρουμε. Και αρκεί να είμαστε δύο βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ στον πρώτο γύρο. Δύο βαθμοί. Καλύπτονται άνετα. Έγινε. Καλύπτουμε άνετα. Πάμε επόμενος. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σου. Τελευταίος. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σας από τη Γερμανία. Ο Γιώργος Περίδης είμαι. Πού από τη Γερμανία? Στουτγκάρτη. Έλα ρε φίλε. Δεν ακούγεται καθόλου. Στο βάθος ακούγεσαι. Τώρα είναι λεπτό. Μπράβο. Τώρα με ακούς. Τώρα είσαι καλύτερα. Για πες. Τώρα δουλεύω στο κράνι με, γι' αυτό θα σου μήπως... Θα έρθεις την Κυριακή στο κήπεδο. Σουτγκάρτη με έχω δουλεύω και δεν μπορώ να έρθω. Εντάξει. Εντάξει. Θα έρθω μετά από Χριστούγεννα θα έρθω. Εντάξει. Τι κάνετε? Εσύ τι κάνεις, πες μας εσύ τα δικά σου, τι είδες? Εμείς το Σαββατοκύριακο με τη Ξάνθη πανηγυρισμός, να σου στείλω, δείξτε μας ένα email σας, να σας στείλω τι έγινε στο Λούτισμπρουκ με την πανηγυρισμός, να σας στείλω. Στείλ το στο ΠΑΟΚ 24 στο Facebook, στείλ το εκεί. ΠΑΟΚ 24? Ναι. Πώς το γράφω, ΠΑΟΚ 24 και πώς? ΠΑΟΚ 24, πριν το 25. ΠΑΟΚ 24, ναι. Να δεις τι φυλάκους έχουμε και έξω. Πού το είδατε σε κάθε... Πού το είδες? Στο Λούτισμπρουκ έχουμε... Σύνδεσμο έχει εκεί, ρε. Σύνδεσμο έχουμε εκεί πέρα, ρε. Εκεί που τα πήγε καλά και τον μπάσκετ, ε. Ναι, άμπραβο, εκεί πέρα που πανηγυρίζαμε. Που χάθηκε η μπάλα, ναι. Έγινε, φίλε, καλά. Έγινε, Παουξάκη μου, άντε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και πάω καλά. Τεσσάρα να τους ρίξουμε εκεί πέρα. Τεσσάρα. Ναι, και τρία καλά. Να τους ρίξουμε, παιδιά. Και με δύο, καλά. Έγινε. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια. Το μπάσκετ. Στρώνει το μπάσκετ, στρώνει. Να σε, δε σοβαρά. Βρέθηκε η χημεία. Και χωρίς Κόνιαρη, που μπήκε από χθες. Παίζει αύριο Κόνιαρης. Νομίζω ναι. Την πάρουμε τη Βένσπιλ. Αύριο είναι την Τετάρτη. Αύριο 7.30 από ό,τι είδα. Το πάω και... Θέλω τον Γιαννούλη να μου κάνει ανάλυση το απόγευμα, το παιχνίδι. Γιατί ξέρει τη Βέντσπιλ. Όχι, δεν, αφού ήταν στο πάω κολοσσό. Αφού δεν το βλέπαμε, ήταν το ποδόσφαιρο μαζί. Πρώτο ημίχρονο κολοσσό, μικρό σκορ. Πολύ καλή άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο και τελείωσε. Ναι, και άλλα είχα τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο και στο τέταρτο γίνονταν μακελιό. Τώρα το κρατήσαμε, είναι σημαντικό. Ναι. 16 rebound το δικό σου. Ο κρουμπάλι, το κουμπάλι μου. Ναι. 16 rebound. 8 πόντους. Δεν τα λες και λίγο. Όχι βέβαια. Πήρε ο ΠΑΟΚ πάνω από 20 rebound. Παραπάνω. Είχε νομίζω 18 επιθετικά, πόσα είχε. Ναι, ναι. Λοιπόν, Χρήστο, πάμε στους 5 τυχερούς. Είναι 59 οι φίλοι που διεκδικούν νούμερα. Πες μου 5 νούμερα μέχρι το 59. Ναι. 5, 22, ναι. 39, 43, 49. Καταρχάς, ένας φίλος γράφει: έναν ειδικό να μου αποδείξει ότι ο Φορτούνης είναι καλύτερος του Πέλκα σε δύναμη, ταχύτητα, έκρηξη, προσωπικότητα, τεχνική αντοχή, σε ό,τι θες. Εντάξει. Καλός παίκτης. Και ο Φορτούνης. Με παραστάσεις αρκετές. Και στη Γερμανία και στην εθνική ομάδα κτλ. Εντάξει. Κερδίζουν η κυρία Νικολαίδου σε 4.27, τελειώνει το τηλέφωνο. Ο κύριος Φυσέας,
Φυσές με 2 σίγμα. Σε 789 τελειώνει το τηλέφωνο. Ο κύριος Καλατζής. Σε 278 τελειώνει το τηλέφωνο. Ο κύριος Κυρμανίδης. Όχι Κυρμανίδης. Κυρμανίδης σε 232. Και ο κύριος Αρσενίου. Πού είναι ο Αρσενίου, το χάσαμε. Εδώ. 365 το τηλέφωνο. Αρσενίου, Κυρμανίδης, Καλατζής, Φυσέας και Νικολαίδου, υπέρτυχεροι για... και θα βρίσκονται Κυριακή βράδυ στην Τούμπα στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αυτά από εμάς, συνέχεια με φουλ επίθεση εδώ στον Λίμπερο με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη για την επόμενη ώρα.